Βάλε το μαύρο σου χρήμα και δεν σε ρωτάω που το βρήκες, αρκεί να το βάζεις στην αγορά. Βεβαίως, και αυτό να φορολογηθεί μετά. Θα φορολογηθεί με το ΦΠΑ. Έτσι. Ναι, 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 και με όλα τα σχετικά, με όλα τα νόμιμα φορολογικά μέσα. Το πόθεν έσχεσαι θα του ζητήσεις. Γιατί αν του ζητήσεις το πόθεν έσχεσαι, προσέξτε, εγώ λέω μια άποψη που την έχω ακούσει από πολλούς. Ναι, ναι. Εάν του ζητήσεις πόθεν έσχεσαι, το αφήνει μέσα και δεν τρέχει τίποτα. Ή το βγάζει και στο εξωτερικό. Θα σας θυμίσω την παροιμία που λέει ο κλέφτης και ο ψεύτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Σύμφωνα. Θα φανερωθούνε και τότε βέβαια θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τι, εκ των υστέρων να τιμωρήσεις όταν του έχεις δώσει, του έχεις δώσει το κίνητρο. Δεν θα του δώσω το κίνητρο. Άμα του δώσω το κίνητρο, έχασε τα βγάλια. Τα έχασα. Έχασε. Το κόμμα. Το μέτρο. Το μέτρο. Το μέτρο που λέμε. Ναι, αν όμως, ναι, αλλά κέρδισε όμως ότι βγήκανε κάποια δις. Δεν θα δοθεί. Ναι, ναι, αλλά το πιστεύετε ότι κάποια δις ευρώ θα βγουν στην πιάτσα και θα μοιραστούν στον κοσμάκι με έργα, με διάφορους τρόπους. Με αγοραπολισίες, με. Βεβαίως θα βγουν. Αυτό. Θα βγουν, βεβαίως θα βγουν. Ασφαλώς. Και πρέπει να βγουν. Όπως και ένα άλλο. Ξέρετε ότι όλοι οι μικρομεσαίοι, σχεδόν το 50% για να μην πω και παραπάνω, δεν μπορούν να εισπράξουν δημόσιο χρήμα που τους χρωστάνε είτε οι δήμοι, είτε οι νομαρχίες, είτε τα υπουργεία. Γιατί δεν μπορούν να πάρουν από την εφορία φορολογική ενημερότητα. Μα αυτό το έχουμε δει και είναι μέσα στα 5 νόμους, μέσα σε ένα από τα 5. Θα αφαιρέσετε λοιπόν τη φορολογική ενημερότητα για 2, 3, 5 χρόνια. Τώρα αν θα είναι αφαίρεση ή θα είναι διευκόλυνση, αυτό θα το δείξει με την ολοκλήρωση. Γιατί έτσι, των νομοσχεδίων τότε, και με την ολοκλήρωση. Τότε δεν θα έχει κανένα λόγο να διατείνεται το ΚΚΚ. Λοιπόν, ότι και αυτή την ώρα προεκλογικά, ναι, με δεδομένο ότι πιστεύουμε ότι θα είμαστε πράγματι ευρωπαϊκή κυβέρνηση, υπάρχουν επιτροπές στο ΠΑΣΟΚ που εργάζουν και που για την επεξεργασία πλήρης και των νομοσχεδίων. Σωστό. Τα οποία και θα παρουσιαστούν. Την κυρία Κατσέλη την έχω ακούσει κατά επανάληψη, η οποία ηγείται αυτής της ομάδας. Ασφαλώς. Και παρότι η κυρία Κατσέλη τώρα τρέχει και για την ψήφο της η... Ναι, σωστό και αυτό. Η γυναίκα, ασφαλώς. Όμως υπάρχουν επιτροπές από πίσω και βέβαια υπάρχουν αυτά που έχει πει, νομίζω και στις συνεντεύξεις, αν θα τα διαβάσετε, ο πρόεδρος. Είπε λοιπόν ότι θα δώσει σε γενικούς γραμματείς μεγάλες δικαιοδοσίες, γιατί αυτοί θα είναι οι επικεφαλής των επιτροπών που θα είναι τα πολιτικά προσωπικά. Έχετε δίκιο. Που θα έχει και ο ίδιος την ευθύνη για την τοποθέτησή του. Και οι υπουργοί, και θα είναι επικεφαλής των επιτροπών που και θα κρατήσει και το Υπουργείο Εξωτερικών, λέγεται. Λέγεται αυτό, εντάξει. Κανένας δεν το ξέρει ακόμα. Άλλωστε, να σας πω και ευχής έχω να το κρατήσει. Αν και θα επιβαρυνθεί, δηλαδή, γιατί το 24ωρο είναι 24ωρο και μπορεί να γίνει 25ωρο, έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Τι πρωθυπουργός θα είναι, γιατί αν το κάνει και 30ωρο. Εντάξει. θα δουλεύει αυτό, δεν το, εγώ το πιστεύω και τον πιστεύω. Γιατί, το λέω αστειευόμενος. Βεβαίως. Επαναλαμβάνω λοιπόν και το λέω και, στην παρέα μου πολλές φορές και το λέω και στα πάνελ μου ότι και ο Γιώργος Παπανδρέου είναι Παπανδρέου, έχει DNA Παπανδρέου και δύο πρωθυπουργοί που ανέδειξε η χώρα. Κοίταξαν το λαό. Και ο παππούς του, ο συνονοματός του, ο οποίος δεν πρόλαβε γιατί τότε ήταν άλλες συνθήκες εμπάρκειας. Έτσι, μπράβο. Αλλά και ο πατέρας του κυρίως, ο οποίος έκανε την πρώτη, επαναλαμβάνω, μεγάλη και ορατή, θα το πω έτσι για να μην γίνω και πιο μεγαλόστομος, και ορατή αναδιανομή του πλούτου επί των πολλών. Τώρα κοιτάξτε, εγώ. Ο φίλος μας ο Νίκος ο Γόντικας. Μπαίνω στον πειρασμό να πω το εξής τώρα. Έχει ανάγκη ο λαός από μεσίες? Δεν είναι στην επιχειρηματολογία του κόμματός μας, αλλά. Κοιτάξτε. Τώρα τρεις γενιές Παπανδρέου, άλλες τόσες Καραμαλίδες και Μητσοτάκη τελικά. Είπαμε σοβαρός, μετρημένος και ρεαλιστής. Τελικά. Άλλο μεσίας, έχω χρησιμοποιήσει εκφράσεις. Συμπαναλαμβάνω. Για να μην. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Γόντικα. Να πω όμως, να κάνω για τον οποίο, αυτά που στον οποίο, ναι, στον οποίο προσθέτω, κύριε Γόντικα, αν δέχεστε και τη δική μου να βάλετε στην εισήγησή σας εδώ, στην πρότασή σας. Συμφωνώ καταρχήν με την βασική αρχή ότι μην το πάμε, γιατί διαφορετικά καλό θα ήταν να είχαμε βασιλευωμένη δημοκρατία και τελείωνε η υπόθεση, να είχαμε έναν μονίμως. Παρά να εναλλάσσονται και να έχουμε πολλούς προέδρους μετά να πληρώνουμε συντάξεις. Είναι και αυτό μια άποψη της ακροδεξιάς. Λοιπόν,
Ας μην φτάσουμε εκεί. Όχι, είναι μια άποψη. Δημοκρατία. Υπάρχει και το έχω ακούσει. Και το έχουν πει εδώ μέσα. Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, σε αυτή την έννοια λοιπόν το λέω, με την έννοια ότι εσείς κάτι τέτοιο δεν αποζητάτε. Όχι σε καμία περίπτωση. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν είναι θέμα ούτε ηγεσιών, ούτε μεσίων, ούτε μεσίες ή χαρισματικές προσωπικότητες, όπως δεν το πει κανένας. Τα πράγματα κινούνται με βάση την ταξική πάλη, με βάση συμφέροντα, που είναι χωρισμένη η κοινωνία στα συμφέροντα του κεφάλαια του μια μεριά των εργατών, την άλλη, μέσα από αυτή τη σύγκρουση τα πράγματα πάνε μπροστά ή πίσω. Και εγώ θέλω να πω το εξής τώρα. Εμείς το λέμε κατηγορηματικά. Δεν υπάρχει ούτε στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, ούτε στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, ούτε ένα φιλολαϊκό μέτρο. Ούτε ένα, κυριολεκτούμε. Γιατί θεωρούμε ότι το μόνο συγκεκριμένο που είναι στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι τα 30 λεπτά στις εξαγγελίες, 30 λεπτά αύξηση στο μεροκάμα του εργάτη, που είναι μπεγμός, που είναι, πώς το λένε, θράσος. Είναι απαράδεκτο, πρέπει να επιστραφεί με μαζική καταδίκη δηλαδή από τους εργάτες. Αυτών που νομίζουν ότι με 30 λεφτά αύξηση τη μέρα θα τους εξαγοράσει τη συνείδηση κτλ. Ούτε αντιμετωπίζεται η κρίση και η κατάσταση που υπάρχει με μέτρα του Κέινς, σαν αυτά που πριν από λίγο μας είπε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, που πρώτο εμφανίστηκαν όταν το καπιταλιστικό σύστημα ήταν στην αρχή του, τότε αναπτύχθηκαν αυτές τις θεωρίες. Δυστυχώς τώρα για αυτούς είμαστε στο υπεραλιστικό στάδιο του καπιταλισμού. Έχουμε μεγάλα μονοπωλιακά συγκροτήματα που είναι 5 και 10 φορές παραπάνω από ό,τι είναι η ίδια η οντότητα του ελληνικού κράτους σαν επιχείρηση. Μιλάμε για τέτοια μεγαθύρια. Και αυτό που πρέπει να βάλουμε στην κουβέντα με μια κουβεντιάζουμε αυτά είναι το εξής. Ο λαός έχει πείρα τώρα πλέον. Δεν είναι ούτε 74, ούτε 80, ούτε 90. Όλα αυτά τα χρόνια δοκιμάσαμε που είχαμε περίοδο ανάπτυξης του καπιταλισμού στην Ελλάδα. Είχαμε κάτι, σφίγαν τα ζωνάρια για να μπούμε στην ΟΝΕ, για να γίνει η Ολυμπιάδα, για να μπούμε να ενταχθούμε στην ενιαία αγορά των 92, αλλά ο καπιταλισμός είχε ανάπτυξη. Κάλεσαμε λοιπόν τους εργάτες, τους αυταπασχολούμενους, τους αγρότες να κάνουν θυσίες, δώσαμε δάνεια και πάλι δάνεια, θαλασσοδάνεια, κίνητρα, φοροαπαλλαγές, τις τέσσερις ελευθερίες κίνησης που έδωσε το Μάστριχτ των κεφαλαίων, των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών, των εργαζόμενων. Αυτή η πολιτική λοιπόν μας οδήγησε εδώ σήμερα. Να έχει μπουκώσει το κεφάλαιο πλέον, να υπάρχει υπερπαραγωγή και υπερπροσφορά προϊόντων και οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα, να μην έχουν την αγοραστική δυνατότητα να τα αγοράσουν. Αυτή είναι η κρίση που βιώνουμε σήμερα, να το πούμε έτσι απλά λαϊκά, και όχι μόνο στη χώρα μας, σε μια σειρά καπιταλιστικές χώρες. Και πάμε λοιπόν τώρα να ξεπεράσουμε την κρίση πάλι με τα ίδια μέτρα. Πάλι στην ίδια λογική. Πάλι με νέα κίνητρα στο κεφάλαιο. Δεν θα χορεύει το κεφάλαιο πίσω από το ΠΑΣΟΚ. Θα χορεύει το κεφάλαιο μπροστά και από πίσω, θα χτυπάνε παλαμάκια οι πολιτικοί του υπηρέτες, είτε είναι του ΠΑΣΟΚ είτε της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό βιώνει ο εργάτης, αυτό βλέπει. Αυτό είναι σε ημερήσια διάταξη στα μαγαζιά. Βουκάνε τα μαγαζιά. Βουκάνε τα μαγαζιά. Από την επέκταση των πολυκαταστημάτων, από τις ακριβές πρώτες ύλες, από τις φοροεπιδρομές. Δεν κατάλαβα τώρα το αν θα τα πούμε τα αντικειμενικά κριτήρια του Σιμίτη. Πώς τα έλεγε ο τέτοιος τώρα ο Αλογοσκούφης, αντικειμενικά κριτήρια, τα τεκμήρια, θα τα πούμε κριτήρια, εκείνο είναι το πρόβλημα, το πώς θα το ονομάσουμε. Ή καταργήσαμε το ΣΔΟΕ και το λέμε ΙΠΕ, υπηρεσία ειδικών ελέγχων. Τώρα αυτό είναι το πρόβλημα, το πώς θα το περιτύλιγμα, η γραμμή, η πολιτική είναι η ίδια. Ούτε ένα αντιλαϊκό μέτρο. Και δυστυχώς για τους εργαζόμενους, αυτά που τα μόνα συγκεκριμένα μέτρα που εξαγγέλλονται και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ είναι νέα κίνητρα στους επιχειρηματίες για να βγουν από την κρίση. Και εμείς βάζουμε το εξής ζήτημα. Ό,τι τώρα παίρνετε. Αυτό δεν λέει όμως και το ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως. Και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Εμείς το βάζουμε ενιαία. Μα έχουν την ίδια στρατηγική. Όχι. Αυτά... Λέει να δοθούν τα χρήματα, οι ενισχύσεις. Ναι. Κατευθείαν στο λαό. Να το δούμε με ένα παράδειγμα, κύριε Φελούρη, αυτό που λέτε. Ναι. Μεγάλα έργα. Δημόσια έργα. Για να δούμε λοιπόν ποιος είναι ο βίος και η πολιτεία του ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία στα μεγάλα έργα και στα δημόσια. Στο Μωρέα. Πριν από 2 χρόνια πέρασε η σύμβαση παραχώρησης των αυτοκινητόδρομων στην Πελοπόννησο μέσα από τη Βουλή. Την ψήφισε και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Ας ήταν κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Την ψήφισε το ΠΑΣΟΚ και ήταν συγκεκριμένο μέτρο στήριξη του μεγάλου κεφάλαιου. Τι προβλέπει λοιπόν η συμφωνία παραχώρησης του αυτοκινητόδρομου στην ανατολική μεριά, Κόρινθο, Τρίπολη, Καλαμάτα, Λεύκτρο, Σπάρτη, προβλέπει ότι
το έργο με βάση εκείνα τα δεδομένα θα κόστιζε